Εγώ είμαι. Εσύ, ναι. Κωστή, αν δεν λάμπρου και... Σιγά, φίλε, γιατί μαλώνουμε σας. Πες τους άνθρωποι θα σταματήσουν, ρε. Σταμάτα, γάμο, την μπανά. Μην βρίζεις. Σταμάτα, ρε. Ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Αν είναι εκτός αποστολής την Κυριακή, ο Λάμπρου είναι έλλειψη για τον ΠΑΟΚ. Όχι. Όχι. Από τους έξι που λέτε ότι δεν έπαιξαν από το Βόλο, καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι υπέρ των δανεικών. Και με αυτό που γίνεται με τους δανεικούς. Ναι. Γιατί υπήρξα δανεικός και είναι ό,τι χειρότερο πρωτίστως για το παιδί. Θα σε ρωτήσω κάτι. Από τους έξι που δεν ήταν προχτές στην αποστολή του Βόλου, πόσοι έχουν έστω και ένα λεπτό συμμετοχής με το Βόλο φέτος στα 8 επίσημα παιχνίδια. Και κάποιοι έχουν, φίλε. Ο Λίραντζης και ο Μπαλογιάννης. Αυτοί οι δύο, ναι. Και άλλος. Αυτοί οι δύο. Και άλλος. Και ο Μιστακίδης στις αγωνιστικές. 5 λεπτά, 10, αλλαγή. Οι τέσσερις παίκτες είναι βασικοί. Ποιοι είναι οι βασικοί, για πες μου. Μιστακίδης, Λίραντζης. Με την ΑΕΚ, τι παίξαν βασικοί. Τι σημαίνει αυτό, ότι κάνα χάρη στην ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ γιατί δεν τα έχει καλά ο Μπέος. Ο Μπέος με την ΑΕΚ τι είναι, στα μπουζούκια με το Μελισανίδη είναι. Τι είναι δηλαδή. Οι δανεικοί του ΠΑΟΚ τι σχέση έχουν με την ΑΕΚ εννοώ. Άρα η δανεικοί του ΠΑΟΚ είναι για πέταμα. Άρα ο Βόλος δεν ήταν με μείον 6 παίκτες προχθές. Η σημαντικότερη του απώλεια ήταν η κόκκινη κάρτα, ο παικταράς τους, ο καλύτερος παίκτης που έφαγε την ηλίθια κόκκινη κάρτα με την ΑΕΚ. Πού καταλήγεις, φίλε. Δεν είμαι υπέρ των δανεικών, το τονίζω. Ναι, αλλά πού καταλήγεις. Αλλά όχι ότι ο Βόλος προχτές ήταν με μείον 6 παίκτες στην 11. Ναι, ο Βόλος έπαιξε τον υπερπάντων αγώνα, ενώ η Κέρκυρα με τον Ολυμπιακό στηνόταν, ας πούμε. Αυτό θες να πεις. Αυτό θες να πεις. Συγγνώμη, αυτό θες να πεις. Όχι, στο λέω, όχι. Όχι. Αλλά το να ακούει ο καθένας. Και να βγαίνει στα το να ακούει ο καθένας την αλήθεια με ένα 12 το διπλό δεν πειράζει. Όταν τα κάνουν οι γάβροι τα λέμε. Όταν τα κάνουν εμείς δεν ναι. Ούτε με αυτό. Σαν τις αδελφούλες. Γεια σου φίλε. Για χαρά. Με κούρασες. Φύγε όπως είσαι. Φύγε όπως είσαι. Έχει κάνει κάτι χειρότερο. Φύγε όπως είσαι. Και δε ειλικρινά έχω απογοητηθεί πάρα πολύ από τον κύριο Πάνο. Πάμε παρακάτω. Σαν τα κοριτσάκια, εγώ δεν έκανα τίποτα. Ο Μανολάκης πήγε το σφουγγάρι, το άκρυψε από την τάξη. Εγώ δεν έκανα τίποτα, κυρία. Παρακαλώ. Έλα. Άιντε, μπράβο, πάμε. Έλα, ρε Μούρτης. Άμα έπαιζε Βόλος, ΑΕΚ, ένα 10ο διπλό. Άντε, θα το κάνουμε ντέρμπι το Βόλος, πάω και να σ' αρέσει εσένα. Οι Δημήτρηδες βάλαν τα γκολ. Ας το παραμύθι, ρε μεσημεριάτικα. Πάμε στο φίλο, ναι. Κωνσταντίνε. Ναι. Άστε τώρα. Έπεσε, βρε. Έπεσε. Κοιμούνται οι πούστε μέσα. Επόμενο. Τι θα γίνει, ρε, με αυτό τον εκνευρισμό εκεί μέσα με τους συγκολύπτες. Τι πάθατε. Γιατί μπαλώνετε. Έτσι κουστάρετε. Εγώ τα δουλεύετε. Θέλετε να μπω μέσα να αρχίσω να κλάρω μέσα εκεί πέρα. Και αφωνάζω. Πλακωθείτε έξω. Τι σας κάνω, τραγώ. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Έλα, ρε, φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Χρήστος, Ολυμπιακός, κόκκινος αυτοκράτορας. Έλα ρε αυτοκράτορα, 2 χρόνια χωρίς τίτλο. Λοιπόν, κουράσανε ρε φίλε αυτοί του ΠΑΟΚ, κουράσανε. Εμείς φίλε, κάναμε μια βόλτα στο Βόλο, περάσαμε, ήπιαμε τα τσίπουρα, κάναμε μια κερκίδα ωραία, φύγαμε. Άστα τώρα γιατί το πες φιλικό. Κουράσανε να πούμε. Άστα τώρα να πούμε. Πότε έδωσε ο Ολυμπιακός 6 παίκτες σε μια ομάδα να πούμε. Έλα και εσύ παρθένα και εσύ τώρα δεν έδωσες και σε άλλο. Όχι, εγώ τα παραδέχομαι όλα ρε φίλε. Παρθένα και εσύ τώρα σταμάτα. Τα παραδέχομαι. Ο Ολυμπιακός όμως ποτέ δεν έδωσε 6 παίκτες σε μια ομάδα και ποτέ δεν έφαγε γκολ όρθιο θερματοφύλακα σε 10 λεπτά να πούμε. 3 γκολ. Ρε φίλε, ο Ολυμπιακός είχε την Ελλάδα φίλε. Με δανεικούς τώρα πλάκα μου κάνεις. Ναι. 6 παίκτες σε μια ομάδα για την πέμπτη αντίπαλο. Ρε φίλε, είχε από 3-4 παίκτες σε κάθε ομάδα τώρα πλάκα μου κάνεις. Και την ΕΠΟ. Έτυχε να έχει ο Ολυμπιακός 80% παίκτες στο ρόστερ του και μην είδε δανεικούς τώρα, τα ξέχασες. Να περιμένεις. Τι να λέμε τώρα. Να σε αγιοποιήσουμε. Να περιμένεις να τελειώσει η εποπτεία από την Ευρώπη στη διαιτησία και μετά πάλι... έχει να γίνει στραγγίδα. Έχει να ρίξει πυροβολικά. Δεν μπορώ να ακούω. Κόρσα, γκολφ. Έχει να βγουν πόλο. Εντάξει. Ναι. Μετά το μάτς του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός θα είναι στο σύν 7, να ξέρετε. Είσαι σίγουρος. Όταν είναι σε 3 αγωνιστικές, δεν είναι. Με ξένο διαιτητή, είσαι σίγουρος όταν τον πάρει στον ΠΑΟΚ. 1000% και θα χάσει και στον όφη. Θα του κόψει και ο όφη βαθμούς. Για να δούμε.
Αυτό πιστεύω. Είναι το μόνο, είναι το μόνο σίγουρο. Ο Όφη θα κόψει βαθμού από τον Με Πάο. Με άλλα λόγια λέει ότι το πρωτάθλημα θα κρυθεί στην Κρήτη και στο Καραϊσκάκι με του 5 βαθμού θα χάσει ο Πάο. Με του 6 όπω λέει. Όπως κρίθηκε, και πέρσι από την ανάποδη πλευρά. Α, μάλιστα. Φίλε, και πέρσι έτσι κρίθηκε. Το στο Μάσο Καραϊσκάκι και στου βαθμού που μα έκοψε ο Όφη εμάς. Το πρωτάθλημα θα κρυθεί στα play-off. Η πρώτη θέση, μάλλον, όχι το πρωτάθλημα. Έχει δίκιο. Το πρωτάθλημα θα κρυθεί στα play-off. Ναι. Ναι. Και να πω για τον άλλο. Το... Πάνω, θα χρυθεί στα πλέον. Πού να χάσουν αυτοί οι 6 βαθμούς, δε. Και ο άλλος δεν θα χάσει. Δεν ξέρω. Θα κάνει φανεί. Μόνο νίκες ο. Θα φανεί. Περιμένουμε τα play-off και τα play-out να ξεσκιστούμε στην ανατροπή. Αυτά περιμένουμε εμείς που παίζουμε και στοίχημα, να ξέρετε. Ανατροπή, στα play-out συμφωνά. Στα play-off γιατί. Χειρότερα. Και να ξέρεις και κάτι άλλο πριν κλείσουμε. Ναι. Στα play-off, άμα μπει η Ξάνθη να πούμε. Μπει κανένας Βόλος, δεν ξέρω ποιος θα μπει. Ο Όφη δικό σου είναι, τον έχεις. Ας πούμε, ναι. Ατρόμητος είναι δικό σου, τον έχεις. Τον έχεις πάρει τώρα, γιατί ο άλλος από πάνω δεν βλέπω να κουνιέται. Ο Άρης είναι δικό σου. Όχι. Ο Άρης. Ο Άρης δικό σου είναι. Ας πούμε, δεν το βλέπω ναι. να μπαίνει. Βάλ' το να μέσα. Λοιπόν, η Μαρίνα μπήκουνε. Κλείσαμε, φίλε. Άκου και ένα τελευταίο. Δεν γίνεται, έχουμε χορηγούς ώρα, συγγνώμη.